Κύριε Πρόεδρε, θα σας θυμίσω ότι στη διάσκεψη που αναφερθήκατε και εσείς του Προεδρείου της Βουλής, που είχε γίνει και συζήτηση κιόλας για το επόμενο διάστημα και το τι θέματα πρέπει να απασχολεί της Βουλής, αυτό το οποίο είπε και ο Πρόεδρος της Βουλής, είναι ότι αυτή τη βδομάδα θα μας απασχολήσουν πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού και οι οποίες υπήρχαν και για τα ζητήματα που αφορούν το πρόβλημα με το μεταναστευτικό και προσφυγικό. Αυτή η αλλαγή των προτεραιοτήτων δεν καταλάβαμε σε τι σκοπό εξυπηρετεί. Από τη στιγμή που είχα συμφωνήσει στο Προεδρείο να συζητήσουμε αυτές τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Βλέπουμε και θέλουμε αυτό να το καταγγείλουμε, ότι η κυβέρνηση έχει μια αιμονή. Στο αντί δηλαδή να συζητήσει το κοινοβούλιο ζητήματα που αφορούν την πανδημία, εξακολουθεί να φέρνει θέματα τα οποία σχετίζονται με την υλοποίηση μιας βαθιάς αντιλαϊκής πολιτικής. Και ιδιαίτερα στο ζήτημα με το μεταναστευτικό προσφυγικό, φέρνει τώρα τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, οι οποίες βρήκαν την καθολική αντίδραση του συνόλου των νησιωτών μας όσον αφορά την υλοποίηση των συγκεκριμένων ζητημάτων. Και μιλάω για την πρώτη ποινική, η οποία αφορά τις υποχρεωτικές απαλωτριώσεις για την κατασκευή των κλειστών κέντρων στα νησιά, που είναι γνωστή ότι βρήκαν τη στεναρή αντίσταση των νησιών. Δεν καταλαβαίνουμε λοιπόν για ποιο λόγο η κυβέρνηση δείχνει αυτή την αιμονή σε συνθήκες, όπως είπατε και εσείς, δύσκολες, σε συνθήκες πρωτόγνωρες, να προσπαθεί αξιοποιώντας αυτές τις συνθήκες να υλοποιήσει κάτι για το οποίο οι ίδιοι οι κάτοικοι έχουν εκδηλώσει την αντίθεσή τους. Μας κάνει εντύπωση πραγματικά αυτή η αιμονή, η οποία στηρίζεται ακριβώς στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, η οποία αποδείχθηκε στην πράξη ότι φέρνει αυτά τα αποτελέσματα, εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό προσφυγικό ζήτημα δημιουργώντας τις παράπλευρες συνέπειες και ταυτόχρονα μετατρέπει τα νησιά σε χώρους εγκλωβισμού και φυλακών ανθρώπινων ψυχών. Από αυτήν την άποψη εμείς εκφράζουμε την διαμαρτυρία μας, κύριε Πρόεδρε. Καταγράφεται, κύριε Καραθανασόπουλε.